Στην πρόσληψη 90 σχολικών καθαριστριών προχώρησε ο Δήμος Ερών εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Όλες οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την πρόσληψη 90 σχολικών καθαριστριών στο Δήμο Ερών. Είμαστε πανέτοιμοι, οι σχολικές καθαρίστριες, οπότε με την έναρξη της περίοδου που έχει ξεκινήσει ήδη, τα παιδιά θα μπουν στις αίθουσες από τις 13 Σεπτεμβρίου, είμαστε πανέτοιμοι για να υποδεχθούμε και τα παιδιά. Τα σχολεία είναι πεντακάθαρα και είμαστε πανέτοιμοι για τη νέα σχολική χρονιά, δηλώνει ο Δήμαρχος Ερών. Τα σχολεία θα είναι καθαρά, πεντακάθαρα, έχουμε μια πλήρη ετοιμότητα στα πάντα και φυσικά η διαδικασία για την πρόσληψή τους έχει ολοκληρωθεί. Όπως ξεκαθάρισε ο Δήμαρχος Ερών, και για τις σχολικές καθαρίστριες ισχύει ό,τι και σε όλη την εκπαίδευση, δηλαδή είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε 2 rapid test μέσα στην εβδομάδα. Τώρα για το θέμα των εμβολιασμών προβλέπεται για τις σχολικές καθαρίστριες, επειδή είναι μέσα στις σχολικές μονάδες, ό,τι προβλέπεται και για τους δασκάλους και τους καθηγητές. Εκεί δηλαδή υπάρχει από τις 13 του μηνός και μετά, υπάρχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή θα υπάρχουν 2 rapid test την εβδομάδα σε εργαστήριο. Αυτό που προβλέπεται σαν πρωτόκολλο παντού για όλη την εκπαιδευτική, να το πω έτσι, για όλους τους εκπαιδευτικούς. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αιτήσεων για την πρόσληψη των 23 σχολικών τροχονόμων, οι οποίοι θα είναι στη θέση τους με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού. Τώρα για τους σχολικούς τροχονόμους, σήμερα ολοκληρώνεται ολοκληρώνονται οι αιτήσεις και μέχρι τις 13 του μηνός που θα χρειάζονται οι δημοτικοί τροχονόμοι να είναι έξω από τα δημοτικά σχολεία τα οποία προβλέπονται, θα είναι στην θέση τους με το πρώτο κουδούνι, στο πρώτο κουδούνι. Ειδικά για τους σχολικούς τροχονόμους, τα κριτήρια είναι κοινωνικά, αποφασίζονται από τις σχολικές μονάδες. Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τη μία που χρειάζεται το κάθε σχολείο, εκεί υπάρχει μια σειρά κριτηρίων, να είναι και γονέες και φυσικά και την οικογενειακή κατάσταση και άλλα κριτήρια ισοδηματικά, τα οποία τα αξιολογεί η κάθε σχολική επιτροπή.